τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. Αυτό που θέλω να σε παρακαλέσω είναι να με αφήσεις να δω το παιδί. Δηλαδή να το βλέπω όσο πιο συχνά γίνεται. Κοίταξε, μπορεί να το αναστατώσει αυτό. Άννα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Κοίτα, δεν είμαι μόνος μου πια. Και αν έρθει το παιδί κάποια στιγμή στην Αθήνα, δεν θα έρθει σε ένα εργένικο σπίτι. Είμαι με μια κοπέλα σχεδόν ένα χρόνο τώρα και σκοπεύουμε πολύ σύντομα να παντρευτούμε. Της έχω μιλήσει για μας, για τη σχέση μας, για το παιδί και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε... Οπότε ούτε εγώ έχω κανένα πρόβλημα. Να ζήσεις ευτυχισμένος, Γιώργο. Να κάνεις τη δική σου οικογένεια, αλλά το παιδί μου να το αφήσεις ήσυχο. Άννα, θέλω να δω το παιδί, το καταλαβαίνεις. Έχω δικαίωμα να το δω. Έχεις δικαίωμα! Λοιπόν, δεν έχεις κανένα δικαίωμα, κύριε Γιώργο! Και μην τολμήσεις να μου ξαναξεστομίσεις αυτή τη λέξη! Άννα, δεν θα το αφήσω έτσι. Θα διεκδικήσω νομικά το παιδί. Σοβαρά! Τότε πρέπει να αποδείξεις ότι είναι δικό σου. Και για να έχεις μια εικόνα, συναντήθηκες με την Ιωάννα στο εστιατόριο που έφαγες μαζί με τον Αβραάμ στην πράσινη γραμμή πριν κυπάει Ψάνθιε. Άννα, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Άσε με να ζήσω επιτέλους. Άννα, είσαι καλά? Ναι. Τι έχεις? Τίποτα. Πώς τίποτα, αφού κλαις? Ψάχνω τα κλειδιά μου, κύριε, εγώ τα βρίσκω. Τι έχεις, πες μου. Άννα μου, τι έχεις? Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου, μην κλαις, Άννα μου. Καταστρέψα τη ζωή μου, κύριε, μήπως το... Όχι, Άννα μου, μην το λες αυτό. Άννα, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να οδηγήσω, Άννα μου, σε παρακαλώ. Άφησε με, κύριε Νικό, άφησε με, σε παρακαλώ, και μείνε μακριά μου, όσο πιο μακριά μου γίνεται. Άννα, δεν μπορώ να οδηγήσω, σε παρακαλώ. Τι είναι η ζωή? Τι είμαστε? Ένας μεθυσμένος να μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σου, τα όνειρά σου, να μπορεί να σκοτώσει. Γιατί ήθελε να πει? Ενδικαιοσύνη τούτη? Πείτε μου, ενδικαιοσύνη τούτη? Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα? Να πάω να τον έφερω να το σκοτώσω, τι πρέπει να κάνω? Κούρη μου, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πώς θα ηρεμήσω, παπά, καταλαβαίνεις τι μου λες? Πόσο ασυνείδητος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος? Θέλεις να πεις, κύριε? Μάλιστα. Κάτσε σπίτι σου και γίνε γάδαρος, γιατί πρέπει να πιάνεις το αυτοκίνητο σου να περίζεις κόσμο. Ακόμα και κάποιο αριό χρόνο σηκώθηκε και έφυγε κι άφηγε μας και βουτώρητε δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν. Έγινα κακός με τους ανθρώπους. Σε παρακαλώ, βοήθα με.
Σε παρακαλώ. Εσύ ολύντζερον να βάσε καφέ. Αλήθεια, αρέσκει σου. Αν κάθουμε κάπου που θωρώ τη θάλασσα να αρέσκει μου πολλά. Εγώ λιμούσα πολλά πριν, λίβη μου. Να γάμεις λένε υπομονή και θα ξαγολυμπήσεις πάλι. Έλα λες κάτι ουέρ. Θα γίνει. Τι εννοείς θα γίνει. Φυσικά σου θα γίνει. Αλήθεια. Να σου πω τε ψέματα. Μόνο μια φορά. Πότε. Πέ μου. Βεβαίσαμε χάνε. Άντε ρε Αντώνη. Έλλη. Εντάξει, καταλαβαίνω. Όχι, δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Η ψυχή της γυναίκας πολλά διαφορετική από τον άντρα. Πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Άλλη ψυχή για να αντικρίσεις. Εγώ είχα τα κύριδα της δίκης. Εσύ είσαι στα. Άννα μου. Τι είναι αγάπη μου. Τι είναι χαρά μου. Γιατί μου κλαις, α. Είπες τα της μανούλας μας, της Παναγίας μας. Είπες τη σταούλα. Τότε γιατί μου κλαις, α. Γιατί κλαις. Η Παναγία μας θα σε παρηγορήσει, αγάπη μου. Άννα μου, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη που να μην μπορεί να παρηγορήσει. Είμαι ανάξια να την παρακαλώ εγώ.
Μίλας έτσι, αγάπη μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μεν το δέχεται η χάρη της. Δεν είμαι αξέραζε το τίποτε, αδερφή. Αλήθεια, Ζουλάλο, αλήθεια. Έλ, έλ, αγάπη μου. Έλ, κάτσε εδώ. Κάτσε λίγο εδώ. Κάτσε. Ηρέμησε και να πάμε να μιλήσεις με τη γερόντας. Τρέπουμε να πάω να τη δω. Δεν μιλάς έτσι, Άννα μου. Να σου πω. Έλα να κάνουμε μαζί μια προσευχή, να ηρεμήσεις και ύστερα να πάεις στη γερόντισσα. Έχεις κόμπος γίνει. Έχω. Αλλά για διακοσμητικό νομίζω. Έλα τώρα. Προσπάθα να βγάλεις κάθε σκέψη που μέσα στο μυαλό σου. Προσπάθα να συγκεντρωθείς στην ευχή. Α? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. 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 Γεια σου. Πώς είσαι? Πώς να είμαι, κύριε Νίκο. Θέλω να πω... Κι εγώ θέλω να πω. Αλλά δεν ξέρω τι να πω και σε ποιον να δω. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολο. Εσύ πώς είσαι, δαμέ? Ήμουν δαμέ, έφυγα και ξαναγύρισα. Αρέσει και μου να είμαι εδώ πάνω. Ναι, σίγουρα. Θέλω να πω... Εντάξει, κύριε Νίκο μου. Χρειάζεται να πεις τίποτε. Όχι, η Άννα αν ήταν καλά. Έφυγε να αναστατωμένη. Εγώ πήγα σπίτι και ξαναγύρισα να δω αν είναι καλά. Γιατί ήταν αναστατωμένη? Δεν ξέρω. Ήρθα τη βράδυ να κλαίει. Λέω της Άννα μου, τι είσαι, γιατί κλαίεις? Λέω μου, κατέστρεψα τη ζωή μου. Εμπήκε στο αυτοκίνητο του και έφυγε. Κατέστρεψα τη ζωή μου. Τι λες, κύριε Νίκο? Όχι εγώ, η Άννα. Είπε μου, κατέστρεψα τη ζωή μου. Είναι μακριά μου. Μείνε, κύριε Νίκο. Πού? Μακριά της. Δεν μπορώ. Αγαπώ την, πάρα πολλά. Δεν μπορώ εύκολα από τη σκέψη μου. Ξέρω ότι δεν έχω καμιά πιθανότητα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που έχω μέσα μου. Δεν μπορώ να τη βλέπω να υποφέρει, να πονεί. Θέλω να τη βοηθήσω. Άμα τη βλέπω να πονεί, κλαίει η ψυχή μου. Κατερίνα μου, εσύ με καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, κύριε Νίκο. Τώρα καταλαβαίνω. Τώρα που κλαίει η δική μου η ψυχή, καταλαβαίνω. Ανησυχώ γιατί έπιασε το αυτοκίνητο και έφυγε. Εγώ έπιασα το σπίτι, αλλά δεν μπορούσα να ησυχάσω. Ανησύχησα και ήρθα πίσω να δω αν ήρθε. Μην ανησυχείς, κύριε Νίκο. Ξέρω που έπιε. Ξέρεις, τηλεφώνησες? Όχι, αλλά είμαι σίγουρη ότι έπιε στην ηγουμένη. Κόρη μου, μην απελπίζεσαι. Δεν απελπίζομαι, γερόντισσα, θύμωσα. Θύμωσα τόσο πολύ. Με τον Γιώργο. Και με τον Γιώργο. Αλλά περισσότερο με μένα, με τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τι έπαθα με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σαν να έχει κάνει κατάληψη στην ψυχή μου. Μην το λες αυτό, παιδί μου. Έτσι είναι, γερόντισσα. Έτσι είναι.
Εκεί που νομίζω ότι ξέφυγα, ότι προχώρησα, εμφανίζεται και με βρίσκει στο ίδιο σημείο που ήμουνα την προηγούμενη φορά. Είναι μαρτύριο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πραγματικά, αν δεν σας είχα, δεν ξέρω τι θα έκανα. Περνούν μαύρες σκέψεις από το μυαλό μου. Άννα μου, μην αφήνεις τον πειρασμό να κλέψει την ειρήνη σου, τη χαρά σου. Έτσι έγινε, γερόντισσα. Ορίστε, εμφανίζεται μετά από 4,5 χρόνια για να μου πει ότι θέλει να βλέπει το παιδί, αλλά παντρεύεται. Θα μου πεις τι σε νοιάζει εσένα που παντρεύεται, μα γι' αυτό θύμωσα, γιατί με νοιάζει. Θύμωσα τόσο πολύ, δεν μπορώ να σας πω πόσο. Δεν ξέρω τι έπαθα, μου είπατε, το ξέρω ότι μου είπατε να είμαι ειρηνική. Ό,τι και να μου πει, αλλά δεν ήμουν, γι' αυτό θύμωσα. Είναι σαν να βρίσκομαι στο ίδιο σημείο όπως ήρθα πριν από 4 χρόνια. Δεν έχω προχωρήσει ούτε ένα βήμα στην πνευματική μου ζωή. Συγχωρέστε με, γερόντισσα, αλλά όσο βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου, δεν μπορώ να προχωρήσω πνευματικά. Δεν μπορώ. Ηρέμησε. Πεςτε μου τι να κάνω, γερόντισσα. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνη μου. Αλήθεια σας λέω. Με σκοτώνει, με διαλύει. Ησύχασε. Ηρέμησε. Έλα. Να πάμε να περπατήσουμε λίγο. Έχουμε καιρό να περπατήσουμε. Σου. Δεν θέλεις να φορτωθεί τα δικά μου. Θέλω. Σε παρακαλώ, ρε Αντώνη. Εσύ βοηθάς με. Θέλω κι εγώ να σε βοηθήσω. Μπορώ να σε βοηθήσω. Ευχαριστώ. Όταν ένα νιώσω πως θέλω να το κάνω, να το κάνω. Σου το υπόσχομαι. Νιώσε σύντομα. Σε παρακαλώ. Είσαι πάρα πολλά γλυκός. Κι εσύ είσαι πολλά γλυκιά. Δεν κρύω να αφήνεις κάτι να βασανίζει τη ψυχή σου. Πρέπει να το μοιραστείς. Είπα σου ανόη με εμέναν, τότε ξέρεις με ποιο. Μα να εξομολογηθώ. Αντώνη μου, είπα σου ότι έπαθα την άλλη φορά. Εν ξέρω όλοι είναι γονατικοί το ίδιο. Όπως είναι οι γιατροί, έχει καλούς γιατρούς και κακούς. Το ίδιο και εκείν. Ναι, αλλά είδες να που ακούμε για τους παπάες. Ακούμε για τους παπάες τούτα, γιατί τούτα μας δείχνει η τηλεόραση. Αν έχει παπάδες ταβινούς που βοηθούν ορφανά και αρρώστους, που εξομολογούν που το πρωί ενός τη νύχτα, αλλά τούτα εμάς τα λαλούν οι δημοσιογράφοι, γιατί μόνον τα σκάνδαλα βούλουν. Κατάλαβες? Ναι, το σκέφτηκα ποτέ τούτο. Δεν είσαι η μόνη, ούτε εγώ μην το σκέφτηκα. Ελάλλουν, έτσι βγαίνει οι παπάες. Πού να πάω να εξομολογηθώ? Μέχρι μου έδωσε έναν σύντη η αρρώντισσα και εγωίσθησε με. Ναι, από το δες σε μένα καλά. Ναι, σου το δώσεις. Και θέλω και να την γνωρίσεις την αρρώντισσα. Εντύνει που μου άνοιξαν την ψυχή μου πρώτη.
ξέρεις, πάντα εγώ φαίνομουν η δυνατή. Τον καιρό που ήμουν μικρά. Στο σχολείο, στα παιχνίδια. Εγώ ήμουν η αρχηγός. Ίσως επειδή ήμουν η δεύτερη, είχα πάντα την ανάγκη να είμαι στο κέντρο της προσοχής. Και μετά, που μεγάλωσα, στις παρέες μου, ήθελα να έχω το πάνω χέρι στις σχέσεις μου. Όταν γνώρισα τον Αντώνη, είναι σνόμπαρα τον. Περίπεζα το για τον τρόπο που μιλούσε με τα ελληνικά του. Ξέρεις, ενώ ήταν ένας πολλά πετυχημένος γιατρός, θα μπορούσε να το παίζει κάποιος. Ήταν πολλά ταπεινός. Και δεν ελεεινόησε κανέναν. Ήταν λίγος ο καιρός που περάσαμε μαζί, αλλά έμαθε μου τόσα πολλά. Πρώτα-πρώτα έμαθε μου τι θα πει να είσαι πραγματικός άνθρωπος. Έλεε μου, χαίρομαι να βοηθώ τους ανθρώπους. Μπορεί να κουράστηκα τόσα χρόνια που εσπούδαζα, που εδούλευκα σε διάφορες χώρες, αλλά διά μου πολύ χαρά που μπορώ να βοηθώ τους αρρώστους μου όσο μπορώ. Έμιλα για τους αρρώστους του σαν να μιλούσε για τα μωρά του. Μεγάλη υπόθεση να είσαι γιατρός τελικά. Εκατάλαβα το που τον Αντώνη τον το πράγμα και ακόμα εκατάλαβα ότι για να είσαι καλός γιατρός πρέπει να είσαι πάνω απ' όλα καλός άνθρωπος. Γιατί όσο σπουδαίος και να είσαι, αν βλέπεις τους αρρώστους σου αφιψηλού ή αν είσαι απότομος μαζί τους ή αν ονούσαι πάνω στα λεφτά, τότε στην ουσία δεν είσαι τίποτε. Και με τους υφισταμένους του ήταν πάντα πολύ ευγενικός. Όσοι ήρθαν να με συλληπιθούν, είχαν έναν καλό λόγο να πούν. Τελικά αυτό έχει σημασία. Τι όνομα αφήνουμε πίσω μας. Τόσο πολλά μεγάλος ο πόνος του χαμού του που... λες, για το κάνω το όνομα. Εγώ ήθελα να δάμε τώρα μαζί μου. Έβλεπε την Ιωάννα και λέει μου, θέλω να κάνουμε αμέσως μωρό, είναι μεγάλωσα κι εγώ. Επερίπεζα τον. Λέει του, τι να σου κάνω δόκτωρα που έφερες τα χρόνια σου μες στα πανεπιστήμια, εγώ είμαι μικρή. Είμαι μικρή. Νομίζω γέρασα μέσα σε μια μέρα. Όχι νομίζω. Γέρασα. Δεν το λες αυτό, Κατερίνα μου. Έτσι είναι, κύριε Νίκο. Δεν είναι έτσι. Νιώθεις έτσι. Απλώς πρέπει να βρεις τη δύναμη να το ξεπεράσεις. Πού να την έβρω. Εσύ γιατί δεν βρες τη δύναμη τόσα χρόνια να ξεπεράσεις την Άννα. Δεν είναι το ίδιο. Ξέρω το ότι είναι το ίδιο. Αλλά νομίζω ότι όταν αγαπάς κάποιον και γίνωσες σε αγαπά, είναι σαν ένας μικρός θάνατος. Ένιωσα πολλές φορές αυτό το πράγμα που λες. Ένιωσα πολλούς μικρούς θανάτους. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω. Αυτό που νιώθω δεν είναι απλώς έρωτας, ο πόθος για μια γυναίκα. Είναι κάτι πιο μεγάλο, πιο βαθύ. Γι' αυτό σου μιλώ, κύριε Νικό. Γιατί για μένα ο πόνος μου τώρα είναι πολλά βαθύς. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είναι καλά, να μην υποφέρει. Και σήμερα που έγινε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, έχεις και εσύ τα δικά σου, έχασες τον άντρα σου. Κι όμως, κύριε Νικό, τώρα μπορώ να σε καταλάβω, τώρα μπορώ να νιώσω τον πόνο σου. Γι' αυτό πρέπει να βρεις τη δύναμη να σταθείς στα πόδια σου. Πρέπει να βρεις τη δύναμη να βγάλεις την Άννα από τη ζωή σου όσον κι αν πόνει τούτο. Προσπάθησα. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές.
Δεν μπορεί να φανταστείς πόσες. Αλλά τώρα που ξέρω που μου είπες ότι μπορεί να είναι στο μοναστήρι, θέλω να πάω, να τη δω, να δω αν είναι καλά. Εσύ τουλάχιστον μπορείς να πάει στο μοναστήρι. Εγώ πού να πάω. Προσπαθώ να δω το θέμα από τη δική του την πλευρά. Για να μπορέσω να απαντήσω το ερώτημά σου γιατί να σε πάρει τηλέφωνο τώρα. Και βρίσκεται μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο γιατί τώρα που ετοιμάζεται να παντρευτεί να θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου και πολύ περισσότερο να θέλει να δει το παιδί. Νομίζω αυτό ακριβώς το γεγονός τον ώθησε να επιδιώξει μια επαφή μαζί σου. Δηλαδή... Νιώθει τύψεις, Άννα. Δεν ήξερε αν έχεις παντρευτεί, αν έφτιαξες τη ζωή σου. Δεν ήξερε τι γίνεται το παιδί. Νιώθει πως εκείνος προχωράει σε ένα γάμο και αφήνει πίσω του ένα κομμάτι της ζωής του που προφανώς ήταν πολύ σημαντικό γι' αυτόν. Πώς ήταν σημαντικό, Γερόντης, αν ήταν σημαντικό. Αλλάζει ο άνθρωπος, Άννα. Μεγαλώνοντας αλλάζει. Εσύ ίδια μου είπες πως τον ένιωσες να είναι ειλικρινής όταν σου ζητούσε συγγνώμη στην επιμονή του να κάνεις έκτρωση τότε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου γιατί τώρα που θέλει να παντρευτεί. Σε πληγώνει αυτό, ε. Πολύ. Το ομολόγω, Γερόντης. Άκουσε με, παιδί μου. Μερικές φορές νομίζουμε ότι έχουμε κατανικήσει ένα πάθος. Το πάθος του εγωισμού, του φθόνου, της καταλαλιάς, της ζήλιας, της κατάκρισης. Και πιστεύουμε ότι πορευόμαστε πνευματικά. Συμβαίνει όμως ένα γεγονός και έξαφνα ξυπνάει μέσα μας πάλι το πάθος. Και ενώ αυτό φαινομενικά είναι κακό για τον πνευματικό μας αγώνα, έχει ένα καλό. Μας ταπεινώνει. Και μας κάνει να αντιληφθούμε πού είναι η αδυναμία μας για να φυλαγόμαστε. Όταν ο εχθρός πολιορκεί το τείχος της πόλης μας, εμείς πρέπει να βρούμε το αδύνατο σημείο της και να το οχυρώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, Γερόντισσα. Δεν ξέρω τι να κάνω πρακτικά. Είμαι αδύναμη να κάνω οτιδήποτε πρακτικά. Θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνω πρακτικά, γιατί θα τρελαθώ. Εκεί που νομίζω ότι προχώρησα, ότι το ξεπέρασα, ξανάρχεται στη ζωή μου και είναι ξανά ξεκινώ πάλι από την αρχή, σαν να είναι χθες που έφυγα από τη Φλωρεντία. Πέστε μου τι να κάνω πρακτικά. Πρακτικά. Ναι, πρακτικά. Είσαι έτοιμη να κάνεις ό,τι σου πω. Ό,τι μου πείτε θα κάνω. Δεν θα σου πω να τον βγάλεις από το μυαλό σου. Θα σου πω να προσεύχεσαι καθημερινά για τον Γιώργο. Και να προσεύχεσαι και για σένα να σου δώσει δύναμη ο Θεός να τον ξεπεράσεις. Τι να ζητώ για τον Γιώργο. Να είναι καλά. Και να του δοθεί ευκαιρία να γνωρίσει το Θεό, να γίνει το θέλημά του στη ζωή του. Όμως έχω θυμό μέσα μου, Γερόντισσα. Μητέρα του θυμού είναι ο εγωισμός. Ο εγωισμός γεννά θυμό.
Πρόσεξέ το αυτό, Άννα. Σήμερα σου έδειξε το αδύνατο σημείο σου. Σπεύσε να οχυρώσεις το τείχος. Ο Γιώργος αποφάσισε να παντρευτεί. Άφησέ τον να κάνει αυτό που επέλεξε. Πολλές φορές ο Θεός μέσα από τα γεγονότα μας δείχνει ότι αυτό που θέλουμε πολύ μπορεί και να μην είναι για το καλό μας. Και το παιδί. Το παιδί. Το παιδί θα το προστατέψεις όσο μπορείς. Και όταν μεγαλώσει και είναι σε θέση να καταλάβει και να αντέξει περισσότερα, τότε θα του μιλήσεις. Και αν θελήσει να το διεκδικήσει νομικά. Νομίζω αυτό το είπε πάνω στο θυμό του. Θα δούμε και θα πράξουμε αναλόγως. Βέβαια θα είναι πολύ δυσάρεστο αν το παιδί γίνει αντικείμενο νομικής διαμάχης. Θα προσευχηθούμε γι' αυτό, Ανούλα. Πες μου. Δεν έχω τι να σας πω. Νιώθω τόσο άδεια μέσα μου. Είναι σαν να ζω ένα θάνατο. Είναι το ίδιο συνέστημα, σαν να θάβω τον Γιώργο σήμερα. Σε καταλαβαίνω, παιδί μου. Είναι τόσο δημιουργό. Δεν μπορώ να πατήσω το διακόπτηκε να πω τέλος. Να πω ότι δεν αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο, ότι δεν ονειρεύτηκα μαζί του. Δεν θα το πεις αυτό. Θα πεις τον αγάπησα, ονειρεύτηκα μαζί του, αλλά τώρα θα προχωρήσω. Άννα, πρέπει να βρεις τη δύναμη να προχωρήσεις, παιδί μου, μπροστά. Έπαιρνες αποφάσεις για το ένα ή για το άλλο θέμα και πάντα γύριζες πίσω. Τώρα πρέπει να σφίξεις την καρδιά σου και να προχωρήσεις μπροστά και αποφασιστικά. Με τη δύναμη του Θεού και τη βοήθειά του πιστεύω πως θα το καταφέρεις. Θα προσευχηθούμε γι' αυτό, Άννα. Ναι, γερόντισα, μαζί. Δεν μπορώ μόνη μου. Δεν τα καταφέρνω. Τρέπομαι βέβαια που σας ζητάω να προσεύχεστε για μένα, για αυτό το θέμα. Για την Κατερίνα έπρεπε να σας ζητάω. Έχουμε και την Κατερίνα στην προσευχή μας. Έχω τόσο εγωισμό μέσα μου. Να ζητάω κάτι για τον εαυτό μου από τη στιγμή που η αδερφή μου δίπλα μου περνάει αυτό το δράμα. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Την αγαπάς την αδερφή σου. Όσο για τον εγωισμό, είπαμε. Θα παλεύουμε μαζί του μέχρι τον τάφο μας. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να είμαστε ταπεινοί. Σε λίγο θα κάνουμε την παράκληση και θα τα εναποθέσουμε όλα αυτά στην Παναγία μας. Κοιτάζεις. Την ουλή σου. Είναι ωραία. Πάει μου, είναι. Ξέρεις να μου αρέσκει πάνω που λαμβάνω σου. Χιούμορ σου. Είναι χιούμορ. Αφού... Είναι ωραία. Τούτη ουλή έσχασε. Γιώργος και μου βοήθησε με να καταλάβω πράγματα που πριν ούτε κατά διάνοια ένα σκέφτηκα. Ναι, καταλάβω το τούτο. Κάμνη μας να βλέπουμε τη ζωή μας διαφορετικά μας συμβεί κάτι δυσάρεστο, ειδικά με την υγεία μας. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα όλα δεδομένα. Ναι, εγώ είχα τα ούλα δεδομένα πριν. Κάντε κρύο στον τοβόλιο. Αφού ήθελες να πούμε στη θάλασσα. Πριν νιώθα και τα σκιά μου τα βόσκια. Έλαω καλά. Όχι, να πάεις καλά. Όταν είναι να ξανανιώσεις και τα σκιά σου βόσκια. Και εγώ υπόσχομαι να είμαι δίπλα σου. Να είμαι κοντά σου, ώσπου να ξανανιώσεις και τα δυο. Αλήθεια.
Εννοείς ότι ένιωξα να νιώσω το πόδι μου. Και το πόδι σου και το χέρι σου. Το κρύα αισιοδοξία σου, βιβλιά μου, πολλές ελπίδες. Μια δοξέρι. Πάμε. Walking down the Frith Street. Dawn is creeping up on me. Some girl's tears in a taxi. 5 o'clock shadows drinking coffee. So this is what it feels like. This is how it feels now I'm fighting. Ζούσε κάποτε στο δάσος με τις πασχαλιές ένας τσαγκάρης που έφτιαχνε παπούτσια και παπουτσάκια για ζώα και ζωάκια. Πλάι στην πόρτα του σπιτιού του κρεμόταν μια ταμπέλα από φλούδα λεύκας που έλεγε: Άλλος ο τσαγκάρης. Φτιάχνω παπούτσια, φίνα παπουτσάκια για μεγάλα ζώα και μικρά ζωάκια. Αρβίλες για παπουτσωμένους γάτους και καστόρια. Για κάστρος που χοροπηδά τη χαρά. Και αφού το ξέρεις ρε Ιωάννα μου, άντε κάνει. Δεν λέω μου το πίσω. Δεν γλιτώνω. Λοιπόν, πού έμειναμε? Τους κάστρους που χοροπηδά από τη χαρά. Μια μέρα, Δευτέρα ήταν, μπαίνει στο μαγαζί ο Πελοπίδας ο Πελαργός. Τι θέλεις, Πελοπίδα? Ένα παπούτσι πελαργού. Μόνο ένα. Μάλιστα. Γιατί? Έτσι. Μ' αρέσει να στέκομαι στο ένα πόδι. Είμαι ποιητής. Με εμπνέει αυτή η στάση. Καλά. Βούτυξε το πόδι σου στο ταψί με την κίτρινη μπογιά και ακούμπα το μετά σε τούτο το χαρτί για να θυμάμαι τι μέγεθος είναι το πόδι σου. Πλάτς. Ο Πελοπίδας ο Πελαργός βούτυξε το πόδι του στο ταψί και τα ακούμπησε στο χαρτί προσεκτικά. Εντάξει, είπε ο Άρης ο Τσαγκάρης. Πέρασε αύριο πρωί-πρωί. Πέρασε να το πάρεις. Μόλις βγήκε ο Πελαργός, μπαίνει στο μαγαζί η Πινελόπη η Πάπια. Τι να σου κάνω, Πινελόπη? 2 γαβάκια. Τι χρώμα? Πράσινα, με ψηλά τα κούνια. Και τα φορώ όταν πηγαίνω στην αγορά για ψώνια. Μάλιστα. Βούτυξε τα πόδια σου στο ταψί με την πράσινη μπογιά και ακούμπατα μετά σε ατούτο το χαρτί για να θυμάμαι πόσα γοβάκια να φτιάξω και τι μέγεθος. Πλάτς, πλάτς. Βούτυξε η Πινελόπη η Πάπια τα πόδια της στο ταψί και τα ακούμπησε στο χαρτί προσεκτικά. Εντάξει, είπε ο Άρης ο Τσαγκάρης. Πέρασε αύριο να τα πάρεις. Κάθισε μετά στον πάγκο του και έφτιαξε το ένα παπούτσι του πελαργού και τα 2 της Πάπιας. Πόσα παπουτσάκια έφτιαξε όλα μαζί? 3. Α, μπράβο! Την άλλη μέρα μπαίνει στο μαγαζί η Πινελόπη η Πάπια απελπισμένη. Τι συμβαίνει, Πινελόπη, τι έπαθες? Δεν τα άμαθες. Δεν διέβαζες εφημερίδες. Μια σπήρα από μαρίδες. Με αρχηγό. Με αρχηγό το τρομερό λαβράκι. Μου έκλεψαν το να μου γοβάκι. Γι' αυτό. Γι' αυτό, Άρη Τσαγκάρη, σε παρακαλώ. Φτιάξε μου άλλο. Κάνε μου τη χάρη. Μπράβο, εγώ του... Για να δούμε ποιος είναι. Εδώ χαράλαμπος το χταπόδι. Για να δούμε αν είναι ο χαράλαμπος το χταπόδι. Όχι, είναι ο Αντώνης το κοκόρι και η Εύη χοντρούλα η κοτούλα. Τι λέει? Διαβάσαμε έναν παραμύθι για ζωάκια. Ωραία να μου το πει και εμένα. Όχι, να σου το πει η κοτούλα η χοντρού. Η Εύη αγαπάτε να το άνοιγε.
σε πιάσω. Πού επιέζετε, χαθήκετε. Πήραμε γελί στη θάλασσα. Θάλασσα! Ναι, κάνω προβόνηση για τους Ολυμπιακούς. Άντε μπορεί να με περιπέξεις, α! Εσύ, γιατί έκλεισες το τηλέφωνο. Γεια μου, ρε γιαγιά, πώς κάνεις έτσι, ρέβησε ποιο. Μα γίνεται να μεν ανησυχώ. Να μεν ανησυχείς. Πώς γεγονός, ρε λεγκούε, μωρά. Το θέλω να μου πεις τη συνέχεια. Θέλω το χαρά να μπω το χταπώ. Θέλεις να σου κάνω εγώ το χταπόδι με το ένα πόδι. Όχι, εσύ να κάνεις τον πελοπίδα το πελαργό. Έλα, Αντιγόνη. Δεν με αφήνει, συγγνώμη. Ευτυχώς που εγγυώναμε στο σπίτι και έχουμε λίγη χαρά. Ως γεγονός, ευτυχώς που έχουμε και το μωρό. Έγκαλα το πόδι σου, γιαγιά. Σιγά που έγκαλα. Εκαρτέρουν πως αν άρθεις να με δεις άλλα που. Κόρη, εν γερός τούτος τώρα με τόσες χρειάδες να πάτε στη θάλασσα, τέλος πάντων. Πατήσε σου πολύ την Ελέγκο. Με φάσεις, Ελέγκο, αγαπάμε πολλά. Γι' αυτό μου κατήσεις. Ας πάρουμε στο δωμάτιο της Ιωάννας να κάνω τον Μπελοβίδα. Αγαπάς τι? Πολλά, αλλά μη με ζηλεύκεις. Σσσσ, και να σ' ακούσει Ελέγκου. Γι' αυτόν τον λόγο για να μ' ακούσει. Είπετε τίποτε για την Ελέγκου? Όχι, γιαγιά. Για άλλη την Ελέγκου που μιλούμε. Α, για άλλη, κανένας εσάς όμως, για να πω ένα μου πάει. Εντάξει. Κυρίω αγάπη μου. Εντάξει, νιώθεις λίγο πιο καλά? Πολλά καλά. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι να κρατήσει. Που σέναν εξαρτάται, Άννα μου. Γι' αυτό φοβούμαι ότι θα κρατήσει πολλά. Πιο πολύ πίστη, Άννα μου. Όλοι μας θέλουμε πιο πολύ πίστη. Κι εγώ παραπάνω από όλους. Μη φάσε τίποτα. Θα κάνεις ό,τι σου είπε η γερόντισσα και με φάσε. Εντάξει, αδερφή. Σε ευχαριστώ. Ο Γύριον, αγάπη μου. Άντε, να πάει στο καλό. Πρέπει να πάω γιατί το μωρό ένα με γυρεύκει. Μάνα μου, την αγάπη μου και πεθύμησα την να μου τη φιλήσεις πολλά, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Και άμα ξανάρθεις θα μου τη φέρεις μαζί σου. Εντάξει, υπόσχομαι. Άντε, αγάπη μου. Στη σκέπη της Παναγίας μας να πάει. Α, στο καλό. Γεια σου, αδερφή. Στο καλό, αγάπη μου.